Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θελή. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Νιφλή και κυρία Κάτζου. Γεια σας. Βρίσκομαι έξω από το σπίτι, στα Πατήσια. Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει, εξελίσσεται. Μπορεί να επιχειρήσει ανά πάσα στιγμή η αστυνομία. Έχουμε καλέσει τον Ισαγγελέα, ο οποίος παρευρίσκεται επίσης εδώ, να καλέσει, να διατάξει την... να φύγει η αστυνομία από το χώρο και να ανασταλεί η όλη επιχείρηση. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπατε. Αυτή είναι η διαδικασία έξωσης, κύριε Βουλευτά, έτσι, κύριε Βουλευτά. Ναι, ακριβώς. Για την οποία όμως έχει ασκηθεί έφεση και συνεπώς δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελεσιδικήσει. Δηλαδή και νομικά, αν το δει κανείς, δεν δικαιολογείται μια τέτοια βάρβαρη επιχείρηση, γιατί τέτοια ήταν, κύριε Νιφλή, από το πρωί, με τροχούς και με σφυριά να χτυπάνε την πόρτα σου πρωί-πρωί, προκειμένου να την παραβιάσουν για να μπουν μέσα, για να σε πετάξουν έξω στον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να το χαρακτηρίσει από την βαρβαρότητα. Δεν αφήναν ακόμα και το παιδί της κυρίας που ήταν με την κόρη της μέσα να πάει μέσα. Δεν αφήναν ούτε εμάς, ούτε εμένα να πάμε να μιλήσουμε με την κυρία, παρά μόνο από μακριά από το διάδρομο. Δεν μας αφήναν καν να πλησιάσουμε και δεχτήκαμε και χτυπήματα και σπροξήματα και χημικά προκειμένου να πλησιάσουμε στο σπίτι, με τη δικαιολογία της αστυνομικής επιχείρησης. Για να μην σας πω και το άλλο, το πιο καταπληκτικό, το ότι εδώ στην περιοχή υπάρχουν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα την ώρα που καίγεται η μισή Ελλάδα, κύριε Νιφλή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις προτεραιότητες που υπάρχουν στην κυβέρνηση και στην πολιτική της. Πρέπει να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί πάση θυσία. Μόνο που αυτό είναι απάνθρωπο, είναι βάρβαρο. Αυτό εξηγήσαμε και στον Ισαγγελέα και του ζητήσαμε να διατάξει τη διακοπή της επιχείρησης, την αναστολή της επιχείρησης, έτσι ώστε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι και να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Ναι, κύριε Θελή, επειδή μόλις βγήκε μια ανακοίνωση, είναι πηγές της ελληνικής αστυνομίας που λένε για την υπόθεση στα Πατήσια. Αφορούσε, λέει, εκτέλεση δικαστικής απόφασης έπειτα από δικαστική διαμάχη ιδιοκτήτη ενοικιαστή, όπου ο ιδιοκτήτης ζήτησε να τοποδοθεί η περιουσία του. Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο έπειτα από απέτηση συνδρομής βοήθειας από το δικαστικό επιμελητή, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Το λέω γιατί σχολιάστηκε το ότι υπήρχε παρουσία της αστυνομίας εκεί. Η παρουσία της αστυνομίας είναι από το πρωί, είναι έντονη. Έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους, δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει. Βεβαίως εδώ οι δυνάμεις από σωματεία, από λαϊκούς ανθρώπους, από τις δυνάμεις του ΚΚΕ είναι εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι να σταματήσει το κακό, μέχρι να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις και να μείνει η οικογένεια αυτή, η οποία σημειωτέων είναι και μονογονεϊκή, κυρία Κάτζου. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα χωρίς να φτάσουμε στην έξοδο. Για ένα χρέος 800 ευρώ. Ναι, κύριε Θελή, αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να καταλήξει. Αυτό είναι το θέμα. Το ένα είναι η μία συνισταμένη είναι, επειδή σας λέω έχουμε ασχοληθεί με το θέμα κι εμείς και εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεστε και κόβετε τις διαδικασίες τέτοιων πληστηριασμών και σε άλλες περιπτώσεις και καλά κάνετε, κατά την άποψή μου. Από την άλλη πλευρά να το βάλουμε, κύριε Θελή, θέλω να περάσω λίγο απέναντι. Να βάλω και ένα προβληματισμό που είναι επίσης κοινωνικός προβληματισμός, θεωρώ. Και δεν χρειάζεται να μας φέρει τον ένα απέναντι στους άλλους, ενώ ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή, έστω ότι εγώ έχω ίσως το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο είναι ένα σπίτι που νοικιάζω. Έτσι, ή είμαι χαμηλόμισθος και μου είχε αφήσει και ο πατέρας μου, τέλος πάντων, και ένα σπιτάκι και νοικιάζω, και ξαφνικά βρίσκομαι χρεωμένος με πάρα πολύ υψηλά κοινόχρηστα. Ξέρετε, το περνάω προς Θεού, δεν ξεπερνάω το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για μια μονογονεϊκή οικογένεια με 800 για 800 ευρώ όφιλοι, προς Θεού, έτσι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό δεδομένο. Περνάω και λίγο απέναντι και λέω ότι ο άλλος, γιατί όταν ακούμε ο ιδιοκτήτης, βάζουμε στο μυαλό μας όλοι έναν μεγαλοϊδιοκτήτη, μια εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, και λέω ότι. Και επειδή έχουν έρθει ήδη και τέτοια μηνύματα, αλλά έχει αξία να το συζητήσουμε. Έστω ότι εγώ έχω ένα σπιτάκι που το νοικιάζω και ξαφνικά βρίσκομαι χρεωμένος με 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ κοινόχρηστα. Τι κάνω στην περίπτωση. Εσείς στέκεστε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως παράδειγμα, μόνο που η συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμα και ως παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική ενός ολόκληρου συνόλου τέτοιων περιπτώσεων, όπου η ουσία βρίσκεται πού, κατά τη γνώμη μας, κύριε Νιφλή? Το ότι μια οικογένεια, μονογονεϊκή ή όχι, πετιέται έξω από το σπίτι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι, κύριε Νιφλή. Η συζήτηση, ξέρετε, μπορεί εύκολα να εκτραπεί σε νομική συζήτηση. Όμως η συζήτηση είναι αμιγώς πολιτική, για να μην σας πω ότι είναι αμιγώς ανθρώπινη. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι νόμος είναι αυτός ο οποίος οδηγεί τους αστυνομικούς να πετάνε μια μονογονεϊκή οικογένεια έξω στον δρόμο. Είναι δυνατόν αυτός ο νόμος να αφορά ανθρώπους? Ναι. Είναι δυνατόν να ισχύει ένας τέτοιος νόμος? Γι' αυτό μιλάμε, για αυτούς τους άδικους νόμους λοιπόν είμαστε εδώ εμείς, είναι εδώ οι δυνάμεις του ΚΚΕ και υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ναι, να μην μένει στους δρόμους και στα παγκάκια. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε. Πάντως να πω κάτι. Νομίζω όλη η ουσία, ναι, της συζήτησης, κύριε Νιφλή, είναι αυτή. Ναι, ξεκάθαρα είναι αυτή. Έβαλα και έναν άλλο προβληματισμό που σίγουρα θα τον έχετε ακούσει κι εσείς. Πάντως... Χαίρομαι που το αναδεικνύεται το ζήτημα από την εκπομπή σας και από το σταθμό σας. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί λίγο περισσότερο. Είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι άλλο που θα πρέπει να συζητηθεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και εσείς το γνωρίζετε, θα ζήσουμε ακόμη περισσότερους πληστηριασμούς σε σχέση με τα φαν και τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών, όπου εκεί επικρατεί μια απόλυτη ασυδοσία. Αυτό καταγράφουμε από το ρεπορτάζ. Κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς κανένα πλαίσιο, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι θα δούμε πολύ άσχημες εικόνες. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω ή διαισθάνομαι εγώ. Ήδη ετοιμάζονται, βλέπω τώρα δυνάμεις των ΜΑΤ. Μπορεί να πάμε και στην βίαιη προσαγωγή, στη γνώμη. Mm-hmm. Υπάρχει μια κινητικότητα έξω από το σπίτι, αλλά αυτή είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Ο Ισαγγελέας, έχετε καταφέρει να μιλήσετε μαζί του? Ο Ισαγγελέας είπε ότι περιμένουμε. Ναι, βεβαίως. Περιμένει τις άνωθεν εντολές από την εισαγγελία εδώ, τη γενική, δεν ξέρω ποιαν ακριβώς. Ναι. Είμαστε σε μια αναμονή γενικώς, αλλά βλέπουμε και διάφορες κινήσεις εδώ από τα ΜΑΤ, mm-hmm, προκειμένου να ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Εμείς έχουμε καλέσει την αστυνομία και τον εισαγγελέα να μην πάνε σε αυτήν την εκδοχή, να μην διατάξουν δηλαδή τη βίαιη προσαγωγή 2 γυναικών πετώντας τες από το σπίτι. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κύριε Θελή. Βεβαίως, κύριε Θελή, και ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Θελή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.